Νέα ρεκόρ κατέγραψαν οι 5η Ασιατικοί Αγώνες Αθλημάτων Εσωτερικού Χώρου και Πολεμικών Τεχνών στο Ασγκαμπάτ. Ο 30χρονος Μαζντεντίν Γκαζάλ από τη Συρία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος και πέτυχε το ρεκόρ των αγώνων στα 2 μέτρα και 26 εκατοστά, κερδίζοντας τον Ιρανό και Ιβάν Γκανμπάρ Ζαντέξ. Το νέο μετάλλιο δεν ήταν εύκολη κατάκτηση για τον Σύρο. It's a big challenge for Syrian. Είναι μεγάλη πρόκληση για το Συριακό λαό και τους αθλητές που έρχονται εδώ ή σε άλλη διοργάνωση να κερδίζουν τα μετάλλια, γιατί ξέρετε την κατάσταση στη Συρία. Κέρδισα 12 μετάλλια για τη χώρα μου στους Ασιατικούς Αγώνες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το Diamond League. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι η Συρία είναι ακόμη ζωντανή. Αθλητές από την Κίνα, το Πακιστάν, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Βόρεια Κορέα μοιράζονται τους ίδιους αθλητικούς χώρους αλλά και τα ίδια ιδεώδη. Ο αθλητισμός στέλνει το μήνυμα αγάπης και ειρήνης μεταξύ των κρατών. Αυτό που βλέπουμε στον αθλητισμό μετά από κάθε διοργάνωση είναι δύο αθλητές που πάλεψαν και οι δύο για το μετάλλιο να συγχαίρουν ο ένας τον άλλον στο τέλος. Και έτσι νιώθουν πραγματικά οι αθλητές. Οι αγώνες αθλημάτων εσωτερικού χώρου τελείωσαν στο Ασγκαμπάτ, αλλά ακολουθούν άλλα αθλήματα όπως ο χορός και το bowling. Οι 5η Ασιατικοί Αγώνες θα ρίξουν αυλαία στις 27 Σεπτεμβρίου.